Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο για την επίθεση με καυστικό υγρό εις βάρος ενός 26χρονου άντρα στις 31 Ιουλίου, ενώ αναζητείται και τρίτο πρόσωπο που φαίνεται πως σχετίζεται με την ανατριχιαστική υπόθεση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του εισαγγελέα, όπου και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για έναν 40χρονο άντρα, ο οποίος φαίνεται πως είχε οικονομικές διαφορές με το θύμα και κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να πλήρωσε τον 50χρονο έτερο συλληφθέντα και έναν ακόμη άντρα, τον οποίο αναζητά η αστυνομία ώστε να επιτεθούν στον 26χρονο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος έως τώρα αρνείται τα πάντα, ενώ ο 50χρονος φαίνεται πως κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ομολόγησε, κατηγορώντας τον πρώτο για ηθική αυτουργία. Οι λεπτομέρειες της επίθεσης σοκάρουν και έχουν συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν το πρωί της 31ης Ιουλίου στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο, αφού το 26χρονος είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του ώστε να πάει στη δουλειά, όταν δύο άντρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανάκι και φορούσαν κράνη, του πέταξαν καυστικό υγρό στο πρόσωπο και τράπηκαν σε φυγή. Στη Βαρδινογιάννη, τώρα έχει κάπου ένα κενό, εκεί είχε παρκάρει το παιδί και από ό,τι λένε ότι καραδοκούσε, ό,τι έγινε, έγινε. Και ψάχνουν τώρα να βρουν ποιος είναι και τα σχετικά. Εμείς προσωπικά, όσοι που είμαστε και πάνω, και μου έχει στοιχήσει αυτό, να μην καταλάβουμε τίποτα και να. Ο άτυχος νεαρός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, με εργαζόμενους σε παρακείμενη επιχείρηση να σπέβδουν, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο όπου ο 26χρονος δέχτηκε την επίθεση με καυστικό υγρό την ώρα που πήγαινε στην εργασία του. Ο 26χρονος είναι καλά στην υγεία του, καθώς το υγρό δεν του προκάλεσε ευτυχώς σοβαρά τραύματα, ενώ οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη βλάβη και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.